Κύριε Βαργαράκη, δύο μέρες ο Άγιος Νικόλαος στην κορυφή του ελληνικού αθλητισμού με ένα κορυφαίο γεγονός που δεν γίνεται άλλο σε όλη την Ελλάδα. Τελικά είμαστε έτοιμοι και μπορούμε σαν τόπος? Οπωσδήποτε είμαστε έτοιμοι, μπορούμε. Είναι μεγάλη ευτυχία ότι ο Δήμος έχει αγκαλιάσει αυτές τις προσπάθειες οι οποίες αναδεικνύουν σε παγκόσμιο επίπεδο τον Άγιο Νικόλαο. Θεωρώ ότι φέτος διανύουμε μια πολύ καλή χρονιά και τέτοια γεγονότα σίγουρα πηγαίνουν τον τουρισμό της πόλης μας καλύτερα. Οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι τα ξενοδοχεία στην περιοχή μας είναι γεμάτα, αλλά ο κόσμος δεν βγαίνει έξω για να αφήσει κάποια χρήματα και να πάει στην τοπική μας αγορά. Παρόμοιες δράσεις βγάζουν τον κόσμο τα ξενοδοχεία, κύριε Βαργαράκη? Σίγουρα βοηθάνε, όμως θα πρέπει να δούμε γιατί δεν βγαίνουν ο κόσμος έξω. Θα πρέπει να το μελετήσουμε, να δούμε γιατί τέλος πάντων η πόλη χάνει ενώ τα ξενοδοχεία γεμάτα. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει αφού τελειώσει η σεζόν, ούτως ώστε να μην κάνουμε τα ίδια λάθη συνέχεια. Σαν ξενοδόχη στηρίζετε έμπρακτα την εκδήλωση αυτή τη δράση, αυτή φιλοξενώντας αθλητές αλλά και άλλους φορείς για το δήμερο αυτό? Τελικά όλοι μαζί μπορούμε ο ένας βοηθώντας τον άλλο να κάνουμε πράγματα για τον τόπο? Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε πάντα να βοηθήσουμε σε όλα τα event, σε όλες τις προσπάθειες που κάνει ο Δήμος αλλά και γενικότερα. Από εκεί και ύστερα εμείς περιμένουμε να μας πούνε τι πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουμε. Πάντα για το καλό του τουρισμού του Αγίου Νικολάου. Εκτιμάτε ότι η απόψινή βραδιά και η χθεσινή, αυτό το 48ωρο, ο παλμός του τουρισμού, του αθλητισμού χτυπούσε τον Άγιο Νικόλαο. Πώς πρέπει να το κρατήσουμε και να το επικοινωνήσουμε όλο αυτό για να μείνει στην επικαιρότητα? Καταρχήν δεν πρέπει οπωσδήποτε να επαναληφθεί και του χρόνου, γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια για να μπει στη μέση και η Red Bull, από ό,τι ξέρω, ενδιαφέρεται, αλλά πρέπει να υπάρξει κάποια συνέχεια. Από εκεί και ύστερα, οτιδήποτε γίνεται σε αυτές τις προσπάθειες, καλό κάνει. Θεωρώ ότι κάτι θα μείνει, το οποίο θα το κεφαλοποιήσουμε με άλλες προσπάθειες που θα γίνουν αργότερα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση. Εγώ ευχαριστώ.